Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας σεμινάριο. Είμαι ο Σίμος Μαυρουδής. Είμαι ο Κωνσταντίνος από το Γιορέλης. Και εκπροσωπούμε την AIT, την Ακαδημία Επενδύσεων και Trading. Μπορείτε να μας βρείτε εύκολα στο Facebook, στη σελίδα μας AIT ACAD, όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τα σεμινάρια μας και να λαμβάνετε δωρεάν reports και αναλύσεις που ποστάρουμε καθημερινά. Το σημερινό μας σεμινάριο είναι το πρώτο από μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων με κυρίαρχη θεματολογία τις επενδύσεις, εστιάζοντας στα εργαλεία και τις τεχνικές με τα οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει κερδοφόρα τις αγορές και να κατανοήσει πλήρως τα διαγράμματα τιμών, όπως επίσης και να βελτιώσει αισθητά τα αποτελέσματά του στο trading. Μαζί μας επίσης είναι η Bull Binary, πιστοποιημένος broker από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με εξειδίκευση στις συναλλαγές σε binary options και η οποία μας προσφέρει την πλατφόρμα συναλλαγών της για τους σκοπούς του σημερινού σεμιναρίου. Περνώντας τώρα στα του σεμιναρίου, το σεμινάριο χωρίζεται σε 4 υποενότητες. Αρχικά θα προσπαθήσουμε στον χρόνο που μας δίνεται να κάνουμε μια εισαγωγή στα διαδικά δικαιώματα, να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά του επενδυτικού αυτού οχήματος. Θα παρουσιάσουμε λίγο την πλατφόρμα συναλλαγών της Bull Binary, η οποία εξειδικεύεται στα Binary Options, όπου και θα κάνουμε και κάποια παραδείγματα συναλλαγών του τούτου. Και τέλος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή σε σημεία τεχνικής ανάλυσης για Binary Options, χωρίς βέβαια να μπορούμε στον χρόνο που μας δίνεται να εξειδικεύσουμε, κάτι το οποίο θα κάνουμε στα επόμενα σεμινάρια μας. Αναλύοντας λοιπόν το πρώτο κομμάτι του σεμιναρίου, αρχικά πρέπει να πούμε ότι τα binary options είναι σύγχρονα επενδυτικά οχήματα, τα οποία ενώ αρχικά σχεδιάστηκαν μόνο για επαγγελματίες, ουσιαστικά τα χρησιμοποιούσαν τα hedge funds, σιγά σιγά η πρόσβαση δίνεται και σε ιδιώτες επενδυτές, καθώς τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος επένδυσης είναι πάρα πολλά και θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια. Με τα κυριότερα χαρακτηριστικά των binary options να είναι η ασφάλεια, να είναι η απλότητα, να είναι και το χαμηλό κόστος. Θα αναφερθούμε αναλυτικά. Να σε διακόψω λίγο σήμα εδώ πέρα και να μπούμε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά αυτά που ανέφερες. Και να μας εξηγήσει έτσι λίγο απλά για να το καταλάβουμε κι εμείς, τι εννοείς ας πούμε ασφάλεια. Ποιο είναι το πλεονέκτημα, ποια είναι η ασφάλεια που μας προσφέρουν τα binary options έναντι κάποιου άλλου επενδυτικού προϊόντος. Βεβαίως, το βασικό χαρακτηριστικό τώρα αυτού του επενδυτικού οχήματος είναι η ασφάλεια που προσφέρει στον επενδυτή. Και αυτό γιατί εξ ορισμού ο επενδυτής επιλέγει την κατεύθυνση της υποκείμενης αξίας, ενσωματώνοντας τον παράγοντα του χρόνου. Δεν θα ασχοληθούμε πολύ σε αυτό, καθώς είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τα options στην κατηγορία των options και ο επενδυτής επιλέγει το ποσό το οποίο θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτήν την κίνηση, το οποίο είναι και προκαθορισμένο. Αυτό είναι ουσιαστικά και το συστατικό της ασφάλειας. Ουσιαστικά ο επενδυτής επιλέγει από πριν το ποσό το οποίο θέλει να επενδύσει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είναι και η μέγιστη δυνατή απώλεια που μπορεί να υποστεί το χαρτοφυλάκιό του χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθεί την αγορά και να παίρνει οποιαδήποτε απόφαση μέσα στην κίνηση. Άρα, δηλαδή, για να το καταλάβω έτσι λίγο πιο απλά, εάν εγώ επενδύσω 20 ευρώ σε ένα binary option ή 100 ευρώ, αυτό είναι και το maximum ρίσκο μου, άσχετα με το τι θα γίνει στην αγορά, ποια θα είναι η κίνηση της αγοράς ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ρισκάρω παραπάνω λεφτά από αυτά που φοντάρει, έτσι. Ναι, ουσιαστικά και αυτό είναι και το δεύτερο και κυριότερο χαρακτηριστικό των binary options, που είναι η απλότητα. Ο επενδυτής έχει να επιλέξει ανάμεσα από τρία πράγματα. Την κατεύθυνση της αγοράς, τον χρόνο, τη χρονική στιγμή δηλαδή που θα λήξει αυτή του η επενδυτική κίνηση και βεβαίως το επενδυτικό προϊόν. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια με συγκεκριμένα παραδείγματα για την πλατφόρμα της Bull Binary. Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο προϊόν, όπως είναι μια ισοτιμία, όπως είναι ένα εμπόρευμα. Έχει πολλές επιλογές εκεί, έτσι. Θα το δούμε αναλυτικά, έχει πάρα πολλές επιλογές.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό, αφού επιλέξει το επενδυτικό προϊόν, είναι η κατεύθυνση στην οποία αποσκοπεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για κατεύθυνση, ή πάνω ή κάτω. Έτσι, ανωδική ή καθοδική ακριβώς. Και βεβαίως να καθορίσει τον χρόνο στον οποίο θέλει αυτή η κατεύθυνση να βρίσκεται. Θα δούμε και παραδείγματα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να βάλουμε κάποια όρια είναι ότι θα μπορούσε, αν η τιμή του χρυσού αυτή τη στιγμή είναι στα 1.300 δολάρια, να επιλέξει ο επενδυτής την κατεύθυνση. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο χρυσός θα κινηθεί ανωδικά και θα βρεθεί πάνω από 1.300 δολάρια σε ένα συγκεκριμένο χρόνο τον οποίο αυτός θα επιλέξει. Π.χ. αύριο, π.χ. μετά από ένα μήνα. Άρα για να το ρεζουμάρω λίγο αυτό που λες. Εγώ ποντάρω ένα ποσό, επενδύω ένα ποσό σε κάποιο υποκείμενο προϊόν, στο οποίο έχω μεγάλες επιλογές από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Από εκεί και πέρα, ορίζω ένα χρονικό ορίζοντα, δηλαδή λέω ότι θα είναι σε ένα λεπτό, σε 10 λεπτά, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Αυτό είναι η ημερομηνία της λήξεώς μου. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, από τη στιγμή που εγώ θα πάρω τη θέση μου, μέχρι τη στιγμή που θα λήξει, εάν θα είναι η λήξη υψηλότερα ή χαμηλότερα. Το τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα ούτε με αφορά, ούτε έχει να κάνει με το ρίσκο μου και με την απόδοσή μου. Σωστά. Ακριβώς, και το σημαντικότερο είναι ότι όσο επιθετικά και αν κινηθεί η αγορά απέναντί σου, στην περίπτωση δηλαδή του χρυσού, όσο κάτω και να πάει ο χρυσός και να λήξει στο χρονικό σημείο. Μέχρι να κάνει το πάνω που περιμένω εγώ, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν μπορεί να σε φοβήσει, γιατί εσύ αν έχεις επενδύσει ένα συγκεκριμένο ποσό, πέρα από αυτό το ποσό δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάσαι. Επίσης, για τους πιο έμπειρους traders, εάν εσύ έχεις βάλει σκοπό ο χρυσός που χρησιμοποιούμε το παράδειγμα να λήξει πάνω από 1.300 δολάρια την επόμενη εβδομάδα, δεν σε ενδιαφέρει αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα δω χαμηλότερες τιμές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε κάποιο οποιοδήποτε stop, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πάνω στην αγορά, γιατί εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η χρονική στιγμή που εσύ ο ίδιος έχεις επιλέξει να βρεθεί στο πάνω ή κάτω από την τιμή την τρέχουσα που έχεις λάβει την επενδυτική σου απόφαση. Και το σημείο κλειδί για τον ultra trader, για έναν άνθρωπο δηλαδή που επενδύει σε πολύ έντονο ρυθμό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος προμήθειας. Και αυτό γιατί το ξέρουν πολύ καλά οι traders οι οποίοι ασχολούνται. Όσοι ασχολούνται με την αγορά. Και μάλιστα πολύ επισταμμένα, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο spread, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο αγοραστή ή πολιτή πάνω σε αυτή την επιλογή. Καθώς το μόνο που έχει να επιλέξει, το ξαναλέμε, είναι η κατεύθυνση τη αγορά και το σημείο στο οποίο θα μπει. Δηλαδή, εάν ο χρυσός αυτή τη στιγμή είναι στα 1.300 δολάρια, δεν έχεις να αντιμετωπίσεις αγοραστή ή πολιτή, ανάλογα αν είσαι εσύ ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά επιλέγεις μια συγκεκριμένη τιμή, τα 1.300 δολάρια, χωρίς να έχεις το spread, που σημαίνει χωρίς να έχεις κανένα κόστος προμήθειας. Σύμφωνα με όλα αυτά τα κατάλαβα. Ένα πράγμα τα κατάλαβα από αυτό που με εξήγησες. Η απόδοση η οποία θα πάρω πάνω στα λεφτά μου, από τι εξαρτάται, είναι συνάρτηση της κίνησης, είναι. Η απόδοση είναι προκαθορισμένη, θα τη δούμε και πάνω στην πλατφόρμα, είναι ένα ποσοστό επί του επενδυμένου κεφαλαίου, η οποία είναι συγκεκριμένη και θα την κερδίσει ο επενδυτής μόνο εάν η αγορά κλείσει προς την κατεύθυνση που έχει ο ίδιος επιλέξει. Δηλαδή, όπως λέει και το ίδιο το όνομα των διατικών συναλλαγών, έχεις να επιλέξεις μεταξύ του 0 και του 1. Είναι ένα διαδικό σύστημα. Έχεις να επιλέξεις μεταξύ του πάνω και του κάτω. Έχεις να επιλέξεις δηλαδή εάν το προϊόν το οποίο εσύ θέλεις να επενδύσεις θα βρεθεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εσύ πάλι ο ίδιος επέλεξες πάνω ή κάτω από την τρέχουσα τιμή, την τιμή δηλαδή στην οποία πήρες εσύ την επενδυτική σου απόφαση. Και μάλιστα, όπως και η Bull Binary, θα το δούμε και στην πλατφόρμα της στο Δήμη, έχεις πάρα πολύ μεγάλο εύρος επενδυτικών προϊόντων. Θα μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε ισοτιμίες, ανάμεσα σε εμπορεύματα, σε τιμές πολύτιμων μετάλλων. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, σε χρηματιστηριακούς δείκτες και σε. Άρα, εγώ θα πιάσω τη maximum μου απόδοση, είτε η αγορά ανέβει ένα τίκ, είτε η αγορά κάνει μια τεράστια κίνηση. Εμένα η απόδοσή μου είναι η maximum, ό,τι και να γίνει από τη στιγμή που πληρώ τις προϋποθέσεις, δηλαδή από τη στιγμή που
πέτυχα σωστά το πάνω ή το κάτω, έτσι. Ακριβώς, και με την απόλυτη ασφάλεια το ότι το ποσό που επένδυσες είναι το μέγιστο δυνατό ποσό που επενδύεις και που ρισκάρεις πάνω σε αυτή την κίνηση. Επομένως, ξέρεις εξ αρχής ποιο είναι το ρίσκο σου και ξέρεις εξ αρχής ποια είναι η απόδοση σου. Πολύ ωραία. Θες να προχωρήσουμε έτσι, να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα όλο αυτό. Βεβαίως. Συγκεκριμένα σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα της Bull Binary, η οποία, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, εξειδικεύεται στις συναλλαγές των Binary Options. Η οποία πλατφόρμα συναλλαγών χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, είναι ελαφριά πλατφόρμα για όποιους ξέρουν έστω και ελάχιστα πράγματα από υπολογιστές. Είναι μια πλατφόρμα που δεν χρειάζεται ούτε καν να την κατεβάσεις στον υπολογιστή σου, δεν θα πιάσεις καθόλου χώρο, είναι πολύ γρήγορη, είναι φιλική, δεν έχει κάτι το δύσκολο που μπορεί να κουράσει τον επενδυτή, ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αγορά τι κάνει. Και όχι να κάθεται να ασχολείται με τις επιλογές της. Τις τεχνικές επιλογές και τα βεβαίως. Και από ό,τι την είδαμε κι εμείς, που είμαστε και έτσι επαγγελματίες του χώρου και τα λοιπά, η πλατφόρμα δεν στερείται και κάτι. Δηλαδή, είναι, θεωρώ, μπορώ να σου πω και καλύτερη και πιο γρήγορη και πιο εύκριστη από οποιοδήποτε άλλο έτσι, software έχουμε χρησιμοποιήσει. Σωστά, πάνω στην αγορά. Ακριβώς. Αυτό σχολιάζαμε κι εμείς προηγουμένως. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή, στο πρώτο λεπτό, κάθε ένας έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, θα τη δούμε και στη συνέχεια. Συν όλες αυτές τις τεχνολογίες που δεν υπήρχαν παλιότερα, που πλέον από το Android κινητό σου, από την Apple συσκευή σου, μπορείς να κάνεις access στην πλατφόρμα, να παρακολουθείς ανά πάση στιγμή τις θέσεις σου. Βεβαίως. Να βάλεις κάποια εντολή, κατευθείαν όλα από το κινητό πλέον. Βεβαίως, και η Bull Binary ως πιστοποιημένος broker από την Επιτροπή Κεφαλαγόρασης Κύπρου έχει και τη δυνατότητα ο επενδυτής να διαλέγει αναλύσεις και καταθέσεις πάρα πολύ εύκολα, με μεγάλη ασφάλεια, από όλες τις μεγάλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οπότε, εντάξει, αυτά είναι έτσι κι αλλιώς τελείως φυσιολογικά για μας, δεν το συζητάμε. Πολύ ωραία. Θες να προχωρήσουμε λιγάκι με κάποια παραδείγματα συναλλαγών, να ανοίξουμε λίγο και την πλατφόρμα, γιατί όλα αυτά τα θεωρητικά είναι ωραία, αλλά άμα δεν το δούμε λίγο στην πράξη. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να δούμε επί το έργο την πλατφόρμα συναλλαγών. Η Bull Binary λοιπόν μας δίνει μια πλατφόρμα η οποία, όπως είπα, είναι web πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις κάποιο λογισμικό. Οι γλώσσες που μπορείς να επιλέξεις είναι και τα ελληνικά, έχει και άλλες γλώσσες, έχει και τα αγγλικά, έχει και διάφορες άλλες γλώσσες. Εν πάση περιπτώσει, όμως μας ενδιαφέρει φυσικά να έχει και μια ευελιξία ως προς το. Τα ελληνικά, βέβαια. Ελληνικά μας. Και να πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα και θα αναλύσουμε αργότερα και όλες τις επιλογές που μας δίνει η πλατφόρμα. Εμείς είπαμε ότι τα binary options έχουν τρεις πυλώνες. Έχει το επενδυτικό προϊόν. Στην προκειμένη το ευρωδολάριο που λέμε, έτσι, το EURUSD. Η ισοτιμία του ευρωδολαρίου ουσιαστικά, η οποία η ισοτιμία είναι και τη μεγαλύτερη πλέον εμπορεύσιμη. Άρα ο επενδυτής επιλέγει το προϊόν στο οποίο θέλει να επενδύσει, επιλέγει την κατεύθυνση, το πάνω ή κάτω που λέγαμε, το πάνω ή κάτω ακριβώς, και επιλέγει και τον χρόνο λήξης. Φυσικά υπάρχουν διάφορες επιλογές, θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Άρα, για να επανέλθουμε στα της εισαγωγής, ο επενδυτής θα επιλέξει, εάν επιλέξει το συγκεκριμένο φυσικά... Η αρχική τιμή πάνω στην οποία δηλαδή εγώ ποντάρω, ουσιαστικά είναι η τιμή αυτή που βλέπω εκεί. Ακριβώς. Άρα, το μόνο που έχω να κάνω είναι να πω ότι θεωρώντας, κάνοντας μια ανάλυση, αυτό είναι και η δουλειά μου ουσιαστικά, η τιμή, εάν είναι στο 1.12.27 που παίζει τώρα αυτή τη στιγμή, αν η τιμή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εγώ επιλέξω, θα κλείσει πάνω ή κάτω από αυτή την τιμή. Είναι τόσο απλό. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων το ποσό το οποίο θα επενδύσει, αν είναι 1 ευρώ, αν είναι 100 ευρώ, αν είναι 1000 ευρώ, και την απόδοση του. Δηλαδή, αν δούμε εμείς... Άμα, ας πούμε, βάλεις ένα... Αν πω εγώ 50 ευρώ, κατευθείαν μου βγάζει και την πιθανή πληρωμή μου για να ξέρω ακριβώς πόσο είναι το ποσό το οποίο προσδοκώ να κερδίσω. Ακριβώς. Επομένως, εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, και θα κάνουμε πολλά διάφορα τέτοια παραδείγματα, το μέγιστο ρίσκο μου είναι τα 50 ευρώ που επενδύω και
εξέλιξε το συγκεκριμένο, πρέπει να πάμε στην επόμενη σειρά. Και η πληρωμή σε αυτά τα 50, σε αυτά τα 50 ευρώ, εάν η τιμή κλείσει πάνω ή κάτω, ανάλογα που έχω επιλέξει από την συγκεκριμένη τρέχουσα τιμή, θα είναι τα 89,50. Βεβαίως μπορούμε να αλλάζουμε συνέχεια τις τιμές και να βλέπουμε ότι θα είναι η πιθανή πληρωμή, ανάλογα το 79% το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει, αλλάζει, μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι 85, είναι, υπάρχουν διάφορες αποδόσεις. Τώρα, όσον αφορά στα προϊόντα, η Bull Binary δίνει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, η οποία αρχικά περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες και τις μικρότερες τις ισοτιμίες ανάμεσα σε δύο νομίσματα. Πολύ περισσότερες από ό,τι θα χρειαστεί. Περισσότερες από ό,τι είναι συνέως διαθέσιμο με τόσο πολλές. Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε όμως τη λεπτομέρεια που μπορεί να την ξέρει ο έμπειρος trader. Τα exotic νομίσματα έχουν μεγάλα spread στην forex αγορά. Εδώ, όπως είπαμε, το spread δεν υπάρχει. Και άμα προσέξετε ότι η τιμή το 1.1229 είναι μία, δεν υπάρχει αγοράσεις και πωλήσεις. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει εάν η τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος που εγώ θα επιλέξω θα κλείσει πάνω ή κάτω από μία τιμή. Δεν έχει δύο τιμές έναν αγορά στην πωλήση. Επομένως, το spread των exotic νομισμάτων να είναι απαγορευτικό γιατί οι περισσότεροι ξέρουν ότι τα spread είναι πολύ μεγάλα τα spread, οπότε αγοράζεις πολύ ψηλά, πουλάς πολύ χαμηλά και δεν έχεις κάνει τίποτα στην ουσία. Ακριβώς. Γιατί σε high frequency trading δεν μπορείς να μπεις σε τέτοια νομίσματα, παρόλο που είναι πολύ sexy νομίσματα όσον αφορά στο trading. Δηλαδή, ένας επενδυτής μπορεί εύκολα να πιάνει τα ρούβλια, μπορεί εύκολα να πιάνει τα ελβετικά, μάλλον πιο εύκολα, το ελβετικό φράγκο κτλ. Αλλά λόγω του spread δεν μπορεί να κάνει να μπαινοβγαίνει συνέχεια. Άρα εσύ συστήνεις λοιπόν ότι μπορεί κάποιος επενδυτής να χρησιμοποιήσει, δηλαδή να τολμήσει να, πέρα από τα γνωστά που γνωρίζουμε, το ευρωδόλαρο και αυτά που είναι έτσι, τα πιο κοινά, πραγματικά έχει νόημα μέσα από την πλατφόρμα της Bull Binary και από τα Binary Options να επενδύσει και σε κάποια προϊόντα τα οποία δεν τα έχεις δει μέχρι σήμερα, δεν τα έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ, γιατί ήταν πιο επαγγελματικά προϊόντα. Ναι, ή ακόμα, προϊόντα, ακριβώς, ή ακόμα και να τα έχεις δει, δεν θα μπορούσες να μπαινοβγαίνεις. Ήταν απεισία θα για το... Ακριβώς, γιατί έχει τόσο μεγάλο σπέντ που δεν μπορείς ουσιαστικά και τα παρατάς. Εκτός από τα ζεύγη ισοτιμιών, η Bull Binary μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύουμε πάνω σε commodities, δηλαδή στα εμπορεύματα που λέμε πετρέλαιο, κακάο, βαμβάκι κτλ. Όπως και φυσικά και στα πολύτιμα μέταλλα, χρυσό με ευρώ, το χρυσό με ευρώ. Τα οποία είναι και πολύ φώτα αυτή την εποχή, έτσι. Βεβαίως, γιατί τώρα και με το Brexit όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα πολύτιμα μέταλλα και δι στον χρυσό, ο οποίος πάντα είναι ένα καταφύγιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα πολλοί προτιμούν να έχουν χρυσό στα χέρια τους, ο οποίος έχει την αναδείξη της αβεβαιότητας, ας πούμε. Ακριβώς. Και άμα δείτε και την κίνηση που έκανε ο χρυσός, θα τη δούμε σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, εκτός από τα εμπορεύματα και τα πολύτιμα μέταλλα και όπως είπαμε και τις ισοτιμίες, μπορεί να επενδύσει απευθείας σε χρηματιστηριακές αγορές, δηλαδή στους δείκτες που λέμε στους χρηματιστηριακούς και της Αμερικής και της Ευρώπης και των υπολείπων αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων αγορών, όπως είναι η Νότια Αμερική, όπως είναι οι μικρότεροι δείκτες της Ευρώπης. Έχουμε και τον δείκτη του δολαρίου, φυσικά, δηλαδή το καλάθι του δολαρίου εναντί των υπολείπων 5 μεγάλων νομισμάτων. Εντάξει, θα πούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα. Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα να επενδύουμε πάνω σε επιλεγμένες μετοχές της Αμερικής και της Ευρώπης, οι οποίες έχουν μπει σε αυτό το καλάθι βάσει εμπορευσιμότητας και βάσει ζήτησης από το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτών. Δηλαδή είναι μετοχές οι οποίες όχι μόνο έχουν τεράστιες κεφαλαιοποιήσεις, αλλά είναι και ας πούμε οι πιο ελκυστικές στα μεγάλα funds και στους μεγάλους επενδυτές. Ακριβώς επειδή έχουν πολύ μεγάλο επενδυτικό κοινό και μπορούν άνετα να δώσουν σαφή σήματα αγοραπολισιών στους τεχνικούς αναλυτές. Ωραία, και βλέπουν κάποια για scroller, κάποια μεγάλα ονόματα, 3M, Adidas, Alibaba, Amazon, Apple, δηλαδή νομίζω ότι είναι ονόματα που όλοι τα γνωρίζουμε, έτσι, και όλοι θα θέλαμε να επενδύσουμε κιόλας αυτά, έτσι. Βεβαίως, και με το ελάχιστο ρίσκο και με την ελάχιστη με τη μεγάλη απόδοση που μπορεί να πάρεις από αυτό το τύπο επένδυσης, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ειδικά οι αμερικανικές μετοχές που έχουν αρκετά δολάρια αναμετοχή, επειδή έχουν τεράστια κεφαλαιοποίηση, έχουν 100 και 150 δολάρια καθεμία, θες πολύ μεγάλο αρχικό ποσό για να μπορέσεις να μπεις και να πάρεις ένα μέρος της απόδοσης. Και μην ξεχνάμε ότι οι μετοχές
Και ακόμα και η απόδοση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια απόδοση, δεν νομίζω ότι υπάρχει μετοχή η οποία μπορεί να σου δώσει μια. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν την αγοράσει σαν μετοχή, να σου δώσει μια απόδοση 80%. Δεν περιμένει κάποια χρόνια να σου δώσει ένα 2, 3, 5%. Δεν το συζητάμε και μάλιστα με ένα κόστος ευκαιρίας. Εντάξει, αυτό είναι μια παρένθεση που δεν κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά, μια και το αναφέραμε. Συν προμήθειες, συν χρηματιστηριακές. Ακριβώς είναι ο κόστος ευκαιρίας του ότι έχεις κλείσει κάποιο κεφάλαιο δικό σου πάνω σε ένα μεγάλο μέρος μετοχών και δεν μπορείς να το κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, το 80% που παρουσιάζεται στο σύγχρονο παράδειγμα είναι το. Πραγματικό, δεν επιτυγχάνεται εύκολα από μια θέση μετοχή. Απίθανο, θα το θεωρούσα εγώ. Πολλών χρόνων να κινήσει και αν είσαι και τυχερός. Μάλιστα και σε μετοχές τέτοιες, έτσι φαντάσου σε μικρότερες μετοχές. Μάλιστα. Άρα τα προϊόντα μας λοιπόν. Εντάξει, νομίζω τα αναλύσαμε. Ακριβώς. Η λήξη του προϊόντος αφορά σε αυτό που είπαμε στο δεύτερο πυλώνα της επενδυτικής απόφασης του οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει να πουλήσει ένα binary option, επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ώρα, δηλώνουμε, με λίγα λόγια, ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στις 11:30 προκειμένη, το συγκεκριμένο προϊόν, το ευρώ, θα είναι πιο πάνω ή πιο κάτω από την τρέχουσα τιμή, δηλαδή τη τιμή που τρέχει τώρα η... Και πάλι συμμονικοί επιλογές μας ξεκινάνε από ό,τι θυμάμαι που τα είδαμε πριν από τα 60 δευτερόλεπτα, που μιλάμε δηλαδή ότι μέσα σε ένα λεπτό μπορείς να πιάσεις μια 80% απόδοση, έτσι, μέχρι τους πιο επενδυτές τους, οι οποίοι ήταν πιο μακριά και μπορεί να φτάσει μέχρι και μια εβδομάδα, ένα χρόνο, ένα μήνα. Δηλαδή το ορίζει καθαρά ο κάθε επενδυτής σύμφωνα με το προφίλ του και με τα expectations που έχει από την αγορά. Ακριβώς εδώ σε αυτό το πεδίο η πλατφόρμα της Bull Binary. Που είναι κάτι πάρα πολύ απλό, σε αυτά τα 4 εικονίδια μπορεί κάποιος να επιλέξει το χρονικό ορίζοντα, ο οποίος είναι ένας από τους 3 πυλώνες, είπαμε, της επένδυσης που θα πάει να κάνει. Και έχει να κάνει και πιο πολύ με το προφίλ του κάθε επενδυτή, έτσι, και πώς αντιμετωπίζει την επένδυση γενικότερα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που βιάζονται, είναι γρήγοροι, θέλουν να βάλουν πολλά trade γρήγορα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια θέση, περιμένουν κάτι μακροπρόθεσμο, έχουν μια άποψη κτλ. Ναι, είναι ανάλογα το προφίλ του επενδυτή και βεβαίως, εκτός από το προφίλ του σαν προφίλ του, είναι και η θέλησή του, η ικανότητά του όσον αφορά στο ωράριό του, να κάθεται πάνω από την αγορά πολλές ώρες ή λίγες ώρες, δηλαδή να το κάνει part-time job ή πλέον επαγγελματικά. Ακριβώς, γιατί τα εργαλεία υπάρχουν, οπότε μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Βέβαια, επαγγελματική χρήση. Ό,τι θέλει. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα απλό παραδειγματάκι πάλι στο ευρωδολάριο ή να πάρουμε έναν χρυσό, ας πούμε. Ναι. Ας επιλέξουμε λοιπόν το χρυσό. Στο παράδειγμα μας λοιπόν, εγώ επιλέγω χρυσό και θέλω ο χρυσός που είναι αυτή τη στιγμή στα 1294,95, παίζει συνέχεια η τιμή, θα κλείσει στις 8 η ώρα πάνω από τα 1294. Βλέπουμε εδώ κάποια στοιχεία πριν να εγκρίνουμε την επιλογή μας για να είμαστε σίγουροι πάντα ότι αυτό που θέλουμε αυτό επενδύουμε, έτσι. Ακριβώς, οπότε εγώ επένδυσα 1 ευρώ, θα πληρωθώ 1,77, όχι πάνω, όχι κάτω από 1,77, 1,77 ευρώ χωρίς κανένα άλλο κόστος, εάν η τιμή του χρυσού στις 8 η ώρα που εμείς επιλέξαμε κλείσει πάνω από τα 1294 και θα έχουμε τη μέγιστη ζημιά, το 1 ευρώ και τίποτα άλλο, εάν η αγορά δεν κινηθεί υπέρ μας και κινηθεί εναντίον μας και κλείσει κάτω από τα 1294. Η ώρα είναι GMT, έτσι, να το πούμε συγκεκριμένα, φαίνεται βεβαίως και στο ρολόι από πάνω. Η ώρα είναι GMT, οπότε μην περαιθεί και θα μου πείτε είναι 8 και 20 ή 8 μου λες. Έτσι, η ώρα είναι GMT. Ναι, εμείς είμαστε 3 ώρες πάνω από την. Ακριβώς. Τώρα μιλάμε ότι βάλαμε ένα στοίχημα εμείς, μια επένδυση για τις επόμενες 2-3 ώρες. Για τις επόμενες 2-3 ώρες ακριβώς και μπορούμε να δούμε στις θέσεις μας κάτω-κάτω χαμηλά. Βέβαια, οποιοδήποτε θα παίξει ένα λεπτό με αυτήν την πλατφόρμα θα καταλάβει αμέσως τι ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται δηλαδή να. Ναι, και εμείς. Τώρα, βλέπουμε λοιπόν στο προϊόν του χρυσού τη θέση μας, η οποία άνοιξε στα 1294 και 068. Κερδίζουμε ήδη από ό,τι βλέπω. Κερδίζουμε ήδη από ό,τι φαίνεται. Επιλέξαμε να κλείσει πάνω από αυτή την τιμή. Έχει διάφορες πληροφορίες, ότι επενδύσαμε 1 ευρώ, ότι πάμε να πληρωθούμε στο 1,77 που αυτή τη στιγμή φαίνεται να το πληρωνόμαστε, όπως και τα παραδείγματα από κάτω που θα τα δει κάποιος αν θέλει να δει και το μανοσκοπημένο σεμινάριο που θα σας
θα σου το στείλουμε. Θα είναι διαθέσιμο, ναι. Βεβαίως. Και έχει και διάφορες επιλογές, όπως να διπλασιάσει τη θέση σου σε περίπτωση που του πηγαίνει καλά, να την κλείσει. Σε πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτά είναι τώρα εξαιρετικά επιλογές που ο καθένας μπορεί να τις δει με την. Είναι πάρα πολλές επιλογές της πλατφόρμας. Δεν μπορούμε βέβαια να τις αναλύσουμε σε βάθος όλες. Εμείς έτσι δίνουμε ένα πρώτο κομμάτι, έτσι, μια πρώτη γεύση. Από εκεί και πέρα, όπως μπήκαμε κι εμείς, μπορούν να μπουν έτσι οι επενδυτές, να την κοιτάξουν, να τη μελετήσουν, να τη δουλέψουν. Έχει πάρα πολλές επιλογές και πολλά εργαλεία δηλαδή. Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν, είπαμε για την πλατφόρμα συναλλαγών, να πούμε η δικιά μας η αίσθηση ως χρήστες πολλών πλατφορμών και έχουμε δει αρκετά εργαλεία επενδυτικά, μπορούμε να πούμε ότι μας φάνηκε σύμφωνα σε διακόψη εργαλεία πολλών χιλιάδων ευρώ, έτσι. Πολλών χιλιάδων. Σαφώς. Πρώτον, το επενδυτικό όχημα, το binary option, αρχικά είναι ένα υπερεξελιγμένο και υπεραπλουστευμένο παράλληλα όχημα, το οποίο τι κάνει, παίρνει όλα τα σωστά χαρακτηριστικά των options, τα οποία είναι η Ferrari. Είναι ένα πολύ σύνθετο. Ακριβώς, η Ferrari ουσιαστικά των επενδυτικών οχημάτων. Παίρνει λοιπόν αυτή την αίσθηση, δηλαδή παίρνει την αίσθηση του premium, ότι επενδύει ένα συγκεκριμένο ποσό και ό,τι και να κάνει η αγορά, εγώ δεν μπορώ να χάσω πάνω από αυτό το ποσό που ξέρουμε όλοι οι traders ότι αυτό μας ενδιαφέρει πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη απόδοση, η οποία αν κινηθεί η αγορά υπέρ μου, θα την πάρω χωρίς κανένα κόστος. Ενσωματώ λοιπόν την αίσθηση του premium, την αίσθηση της ασφάλειας του επενδυτή, ότι αυτό θέλω να επενδύσω σε αυτή την περίπτωση, αυτό θα επενδύσω και πάνω σε αυτό το ποσό που επενδύω θα κερδίσω ή θα χάσω, πρώτον, και βάζει μέσα με πολύ έξυπνο τρόπο τη μεταβλητή του χρόνου. Το θήτα που λένε οι οψιονάδες, που δεν θα μπούμε σε αυτό, θα ασχοληθούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ θεωρητικό κιόλας. Βεβαίως, αλλά ο χρόνος, δηλαδή ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θέλω να δω την επένδυσή μου να αποδίδει ή να μην αποδίδει, αν η αγορά είναι αυτή. Πόσες φορές, Σίμω μου, και εσύ και εγώ και όσοι έχουν ασχοληθεί έτσι λίγο με το trading, είτε με το FX, είτε με παράγωγα, δηλαδή έχεις πάει να πιάσεις έτσι μια κινησούλα μικρή, να βγάλεις ένα κέρδος και τελικά έχεις βρεθεί με μια ανάποδη θέση, να την κυνηγάς, να χάνεις πολύ παραπάνω από όσα υπολόγιζες, λεφτά που ούτε καν είχες, έτσι. Ακριβώς. Ή πόσες φορές σου έχει βγει η κίνησή σου, δεν έχεις πάρει, δεν έχεις ρευστοποιήσει τη θέση σου και σε η κίνηση πάει πάλι πίσω και ας πούμε, ουσιαστικά δεν έχει κάνει realize το profit σου. Βέβαια, γιατί και η αγορά, ειδικά τέτοιες αγορές όπως είναι το Forex και οι μεγάλες οτιμίες όπως είναι η χρηματιστηριακή δίκτυση έχουν τέτοιο volatility που από τη μία έχει πολλές, πάρα πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, από την άλλη θέλει πολύ μεγάλες ικανότητες από θέμα εξοικείωσης και γερά νεύρα για να μπορείς να κρατάς ένα tempo στο trading σου, δηλαδή να μπεις σε ένα σημείο πουλάω, αγοράζω, πουλάω, αγοράζω, πουλάω, αγοράζω. Και ας με χτυπάει η αγορά δεξιά-αριστερά. Ενώ με αυτόν τον τρόπο κάνεις ακριβώς την ίδια δουλειά με πολύ πιο απλή χρήση των εργαλείων. Είσαι και πιο ήρεμος και μπορεί να κάνεις και άλλα πράγματα, έτσι δεν χρειάζεται να είσαι με 10 οθόνες μπροστά σου κτλ. Σαφέστατα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πλατφόρμα. Εντάξει, νομίζω μια εικόνα πήραμε. Ούτως ή άλλως και όσοι παρακολουθούν το σεμινάριο και γενικότερα οι χρήστες μπορούν να μπουν, να ανοίξουν ένα λογαριασμό στη Bull Banner, ένα demo account, δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Να πάρουν και τα bonus τους και να ξεκινήσουν να δοκιμάζουν την πλατφόρμα και να κάνουν έτσι κάποιες εικονικές συναλλαγές για να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν με τις λύσεις της πλατφόρμας γενικότερα. Ναι, θα δούμε και στο τέλος κάποιες προσφορές που μας δίνει η Bull Binary για το συγκεκριμένο σεμινάριο, οι οποίες είναι εξαιρετικές για κάποιον ο οποίος θέλει έστω και να δοκιμάσει και θα δει αν είναι όντως trader και ξέρει την αγορά και ξέρει πώς λειτουργούν όλα τα εργαλεία, θα δει και μπορεί και να κάτσει και να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που ήδη έχει με πολύ πιο απλά εργαλεία. Τώρα, η Bull Binary δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως ξαναείπαμε, η αίσθησή μας τελείως εμπειρικά ήταν πολύ θετική για τη συγκεκριμένη. Πολύ θετική, πολύ θετική και από την όλη ομάδα, η εξυπηρέτηση, το live support, όλα δηλαδή. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από την Bull Banner και από την όλη την υποστήριξή της και την υποστήριξή της βεβαίως στη γνώση και σε σεμινάρια τα οποία προσφέρουμε κι εμείς. Γιατί η επιμόρφωση έτσι, του επενδυτικού κοινού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, στο τελευταίο κομμάτι, για να μην κουράσουμε και πάρα πολύ, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στο συγκεκριμένο σεμινάριο, ασχοληθήκαμε πιο πολύ και αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, το επενδυτικό όχημα. Έτσι.
γιατί καθώς ξέρει ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα, το επάγγελμα των επενδύσεων, ότι ο τρόπος ο οποίος θα διαχειριστείς τη θέση είναι πιο σημαντικός από τον λόγο για τον οποίο μπαίνεις. Δηλαδή, εάν εσύ μπορείς να διαχειριστείς τη θέση σου και να ξέρεις από πριν τι πας να επενδύσεις και τι πας να πάρεις και τι πας να χάσεις, αυτό και μόνο αυτό σου δίνει μια ψυχολογική ηρεμία να μπορείς να πάρεις πιο σωστά τελικά την επενδυτική σου απόφαση και να μην πανικοβάλλεσαι, ειδικά σε τέτοιες αγορές, οι οποίες έχουν φοβερό βολατιλή, το ξέρουν, φαντάζομαι, όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με αυτές τις αγορές, ότι είναι σχεδόν απαγορευτικό. Σε μικρούς χρόνους. Είναι αυτό που είπες και προηγουμένως πολύ ωραίο, ότι ουσιαστικά βγάζει όλο το δύσκολο κομμάτι, όλο το άχρηστο, αν θέλεις, το τεχνικό κομμάτι, το οποίο είναι έτσι δύσκολο και δυσνόητο, και σε αφήνει πλέον μόνο με την απόφαση του ποιο είναι το view σου, πώς θα το παίξεις, σε ποιο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή σου λύνει τα χέρια ουσιαστικά. Και χωρίς κόστος συναλλαγών, που το ξέρουν οι επενδυτές ότι είναι αρκετά μεγάλο σε περίπτωση που είναι ο επενδυτής πολύ ενεργός. Θα πούμε λίγο για τεχνική ανάλυση τώρα, έτσι, μια εισαγωγούλα. Θα ακολουθήσουν βεβαίως αρκετά σεμινάρια. Αυτό είναι μόνο μια εισαγωγή, μια σειρά σεμιναρίων, όπου θα μπούμε σε βάθος στο θέμα της τεχνικής ανάλυσης. Θα φτάσουμε να αναλύσουμε πολύ έτσι και περίπλοκες σύμμονους στρατηγικές, έτσι ώστε οι επενδυτές και αυτοί μας παρακολουθούν να έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, έτσι, στο τι είναι ένα διάγραμμα, πώς το αναλύουμε και πώς βασικά διαβάζουμε κάποια candlesticks κτλ. Ναι. Αυτό έχεις ετοιμάσει σήμερα. Έτσι, ο σκοπός της συγκεκριμένης εισαγωγής στην τεχνική ανάλυση δεν είναι σε καμία περίπτωση να μάθουμε τεχνική ανάλυση. Σε αυτή την περίπτωση είναι, το σεμινάριο έχει άλλο σκοπό. Η γνώση υπάρχει, είναι κρίμα για κάποιον που δεν ήξερε να παλεύει, ενώ θα μπορούσε πολύ απλά να πάρει τη γνώση και να μπορέσει να κάνει τελικά αυτό που θέλει να κάνει και να αυξήσει τις αποδόσεις του θεαματικά. Εμάς ο σκοπός του... Ναι, γιατί το χρηματιστήριο δεν είναι ρουλέτα σήμερα, δεν είναι μια τυχαία απόφαση. Αποφασίζω, θα πάει πάνω, θα πάει κάτω, μαύρο κόκκινο, έτσι. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν τεχνικά σημεία, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν fundamentals, υπάρχουν τα νέα τα οποία επηρεάζουν τις αγορές. Όλα αυτά λοιπόν ένας αναλυτής, και εδώ πέρα οι χρήστες και έτσι, οι μαθητευόμενοι μας, θα μπορέσουν όλα αυτά τα εργαλεία να τα έχουν στα χέρια τους, έτσι ώστε να παίρνουν μια απόφαση με τις πιθανότητες υπέρ τους. Έτσι ακριβώς είναι. Όλοι το ξέρουμε αυτό, όπως το είπες και πάρα πολύ σωστά το είπες. Εμείς, η δουλειά μας είναι να αυξάνουμε τις πιθανότητες κέρδους ή να μειώνουμε τις πιθανότητες ζημιάς, ή και ο νόμος που ισχύει στα χρηματοοικονομικά, να βελτιώνουμε τον λόγο, το κλάσμα δηλαδή, της απόδοσης προς τον κίνδυνο. Όσο αυτό το κλάσμα είναι μεγαλύτερο, είναι υπέρ μας, δηλαδή όσο πάω να κερδίσω παραπάνω από ό,τι πάω να χάσω και μάλιστα με τη μεταβλητή της πιθανότητας να κινηθεί η αγορά θετικά ή υπέρ μου ή κατά μου, τότε κερδίζω την αγορά και ας έχω και ζημίες, που σαφώς και υπάρχουν και αυτές ζημίες. Μα γι' αυτό είναι και η συνταγή του επιτυχημένου trader, έτσι, και αυτό είναι που κάνουν και επαγγελματίες. Είναι μαραθώνιο στο επαγγελματίο. Μάγος δεν είναι κανείς, έτσι, δεν το συζητούμε. 100% δεν υπάρχει πιθανότητα σε κανένα σενάριο. Αλλά πάντα προσπαθείς τα σενάρια τα οποία ποντάρεις και τα λεφτά τα οποία ποντάρεις να σου δίνουν τη maximum απόδοση βάσει του ρίσκου που παίρνεις. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο σκοπός της σύντομης αναφοράς μας στη τεχνική ανάλυση είναι να δείξουμε ότι και εδώ σαφώς και στο κομμάτι των binary options χρησιμοποιούμε τους νόμους και τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης, χρησιμοποιούμε τα διαγράμματά μας, χρησιμοποιούμε όλα όσα ξέραμε και όλα όσα θα μάθουμε και σε μελλοντικά σεμινάρια, και μάλλον και πιο σωστά, πιο δομημένα, θα βάλουμε μια τάξη στη σκέψη μας και θα μάθουμε την αλφάβητο και όχι περιστασιακά από όπου ακούσουμε. Ναι, ναι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, ναι. Βεβαίως. Πάλι όμως χρησιμοποιούμε τεχνική ανάλυση για να πάρουμε την επενδυτική απόφαση, για να επιλέξουμε τον έναν από τους πυλώνες, την κατεύθυνση, έτσι, το αν η αγορά θα κλείσει πάνω ή κάτω από την τρέχουσα τιμή. Καθώς και το σημείο εισόδου. Έτσι, πότε θα μπω, τώρα, θα μπω σε 5 λεπτά, θα μπω σε 10 λεπτά, όλα αυτά επηρεάζουν. Βεβαίως, αυτό τώρα που λες δίνει πάσα για μια τεράστια συζήτηση, γιατί ξέρει ο παλιός, ο έμπειρος, ο trader, ξέρει ότι υπάρχει μια τρίτη διάσταση σε αυτό που θα δείξω τώρα, και είναι ο χρονισμός, δηλαδή το πότε θα μπει στην αγορά. Θα μπει σήμερα, θα μπει αύριο, θα μπει μεθαύριο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι, η είσοδο στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, το βασικό μας εργαλείο στην τεχνική ανάλυση είναι ένα διάγραμμα τιμών,
χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα τιμών γιατί βάσει και της θεωρίας της τεχνικής ανάλυσης, εμείς λαμβάνουμε επενδυτικές αποφάσεις βάσει της τιμής, βάσει της κατεύθυνσης και βάσει της προσδοκίας μας για την μελλοντική κατεύθυνση της τιμής, βασιζόμενοι μόνο στο διάγραμμά μας, χωρίς να αιτιολογούμε τον λόγο για τον οποίο μια αγορά κινείται ανωδικά ή καθοδικά. Δηλαδή, σε αντίθεση με την έτερη σχολή, που δεν υπάρχει αντιπαλότητα όπως... Όχι, θα συνδυάζει για να... Ακριβώς, απλώς... Αλληλοσυμπληρώμενα είναι αυτά. Στη βιβλιογραφία έχει επικρατήσει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ μακροοικονομικών και τεχνικών. Οι μακροοικονομικοί, και όσοι έχουν τελειώσει κάποια οικονομική σχολή, ξέρουν και στο και ελάχιστα πράγματα για αυτά, εξηγούν τον λόγο για τον οποίο μια αγορά κινείται ή θα κινηθεί, κινήθηκε, αναλύουν την αγορά οικονομικά και λένε τον λόγο για τον οποίο, τους λόγους για τους οποίους. Εκ των υστέρων συνήθως. Εκ των υστέρων συνήθως είναι πάρα πολύ μεγάλα λάγκα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είναι ο καθένας με το μέτρο, και είναι και μια επιστήμη η οποία είναι ευρέω. Και την αγαπάμε κι εμείς. Για το κομμάτι της ελληνικής ανάλυσης, γιατί και όταν μιλάμε και για short, medium ή έστω και mid-long term trading, δηλαδή μέχρι και τον ένα χρόνο, εντάξει, υπάρχει μεγάλο lag στη μακροοικονομική, όχι ότι είναι λάθος, υπάρχει ένα lag το οποίο... Θα τα εξηγήσουμε αυτά, είναι μεγάλη ιστορία, σήμερα. Έχουμε καιρό. Οπότε, εμείς σαν διάγραμμα τιμών έχουμε τον άξονα τον κάθετο της τιμής και τον άξονα τον οριζόντιο του χρόνου. Εμάς δηλαδή μας ενδιαφέρουν δύο μεταβλητές για να χρησιμοποιήσουμε ένα διάγραμμα. Η τιμή του προϊόντος που πάμε να αναλύσουμε, άμα είναι αυτό χρυσός, άμα είναι αυτό κάποια μετοχή, άμα είναι αυτό κάποιος χρηματιστηριακός δείκτης, και ο χρόνος. Πώς εξελίσσεται η τιμή λοιπόν κάποιου προϊόντος σε βάθος χρόνου. Ακριβώς, ακριβώς. Επιλέγουμε σε όλες τις πλατφόρμες που υπάρχει αυτό και το ξέρουμε και περισσότεροι, επιλέγουμε τον χρονικό ορίζοντα, δηλαδή τον χρόνο, ο χρόνος πώς θα διαμοιραστεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το δούμε ότι φτιάχνουμε ένα ημερήσιο γράφημα. Και βλέπουμε ότι κάθε σημείο του χρόνου είναι μία μέρα. Είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη Παρασκευή. Και στον κάθε το άξονα έχουμε την τιμή, παράδειγμα του χρυσού, για να το κάνουμε πολύ επίπεδα τιμών. Επίπεδα τιμών ακριβώς. Και πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν πούμε ότι η αγορά του χρυσού τη Δευτέρα ανοίγει στην Παύλα, όπως βλέπετε, στο 1210. Κάνει ένα χαμηλό στο 1200. Έτσι. Κάνει ένα υψηλό στο 240, φτάνει σε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, δηλαδή στο 240, και κλείνει τελικά τη Δευτέρα το βράδυ. Τέλος πάντων δεν κλείνει ακριβώς έτσι, αλλά να το πούμε για να. Το επίσημο κλείσιμο, η τιμή κλεισίματος. Έτσι, δεν κλείνει ουσιαστικά η spot αγορά. Στο 230. Επομένως, δημιουργήσαμε ένα κερί. Αυτό το κερί προφανώς, αφού το κλείσιμο του κεριού ήταν στο 1230. Πάνω από το άνοιγμα. Προφανώς την Τρίτη, αν. Πάρουμε την υπόθεση που δεν είναι πάντα σωστή ότι την Τρίτη θα ανοίξει χωρίς κάποιο χάσμα που θα το εξηγήσουμε και αυτό σε μελλοντικά. Το gap, το gap. Θα δούμε ότι την Τρίτη η αγορά θα ανοίξει στο συγκεκριμένο σημείο του 1230, θα σχηματιστεί ένα κερί το οποίο έχω σχηματίσει εδώ ένα καθοδικό κερί το οποίο έκλεισε στο 1220, δηλαδή το άνοιγμά του ήταν 1230. Και το κλείσιμο του. Άρα το μαύρο κερί από το άσπρο ουσιαστικά η διαφορά είναι ότι το ένα είναι μια ανωδική συνεδρίαση και το άλλο είναι μια καθοδική συνεδρίαση. Βεβαίως. Εντάξει, άλλες πλατφόρμες, αν κάποιος θέλει άσπρο μπράβο, θέλει πράσινο κόκκινο. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Και τελικά σχηματίσαμε ένα ημερήσιο διάγραμμα τιμών. Και αυτό θέλω έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Τι εννοούμε ημερήσιο. Ημερήσιο εννοούμε, και αυτό υπάρχει επιλογή σε όλα τα διαγράμματα. Μπορούμε να το δούμε λίγο και στην πλατφόρμα τη Bull Binary, να τη σηκώσει ένα λεπτάκι. Έτσι. Πάνω από το κάθε διάγραμμα, και αυτό υπάρχει σε όλες τα διαγραμματικά έτσι, προγράμματα και τις πλατφόρμες, υπάρχουν κάποιες επιλογές. Το 5 minute, 50 minute. Ουσιαστικά αυτό υποδηλώνει το χρονικό διάστημα του κάθε κεριού. Έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα daily διάγραμμα, άμα βάλεις το daily, το D, κάθε κερί, έτσι όπως τα εξηγήσαμε, απεικονίζει μία ημέρα. Το 5 minute 5 λεπτά, το 50 minute 50 λεπτά κτλ. Και ουσιαστικά αυτό είναι για να μπορούμε να δούμε το εύρος το οποίο μας ενδιαφέρει πάνω στο διάγραμμα. Ακριβώς. Έχουμε τέσσερα σημεία σε κάθε χρονική περίοδο. Έχουμε δηλαδή το άνοιγμα, έχουμε το κλείσιμο, έχουμε το υψηλό και το χαμηλό. Σε κάθε ένα κερί προφανώς, σε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ή σε κάθε πεντάλεπτο κερί αλλάζει και γίνεται μικρότερο ή μεγαλύτερο το γράφημα. Και περαιτέρω θα συζητήσουμε, είναι πολύ μεγαλύτερη κουβέντα αυτή, θα συζητήσουμε σε άλλα σημεία. Πολύ ωραία. Νομίζω. Το καλύψαμε και αυτό, έτσι, λίγο
μια γεύση να πάρουν, γιατί το διάγραμμα μερικές φορές για μας είναι κάτι δεδομένο, αλλά κάποιοι άνθρωποι μπερδεύονται με το πώς να το διαβάσουν, τι είναι τα κεριά, γιατί είναι τα κεριά κατά αυτόν τον τρόπο, τι είναι οι σκιές, τα οποία όλα αυτά παίζουν και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, οι σκιές, άμα το κερί είναι γεμάτο, άμα το κερί είναι άδειο, τι σχηματισμό δημιουργεί, τα patterns που λέμε, όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αργότερα, όταν θα καλεστούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για το τι θέσεις θα πάρουμε και σε ποιο σημείο. Έτσι. Τα οποία, πέρα από το ότι έχουν αποδειχθεί η δυναμικότητά τους σε βάθος χρόνου, γιατί η τεχνική ανάλυση είναι μια, έχει μια ιστορία 100-120 χρόνων, ξεκίνησε από τη θεωρία του Ντάου το 1900, όταν ο ίδιος έφτιαξε τους πρώτους χρηματιστηριακούς δείκτες, μετά τότε εργαλεία της εποχής. Αποδεικνύεται και στατιστικά ότι πολλοί σχηματισμοί, είτε αν μιλήσουμε για γραμμική ανάλυση, είτε κάποιοι σχηματισμοί, στατιστικοί σχηματισμοί, οι οποίοι θα μας τους δείξουν οι τεχνικοί δείκτες, οι ταλαντωτές, οι μέση όρη κτλ. Και μας δίνουν αυτή η μορφή της ανάλυσης της αγοράς, μας δίνει μια στατιστική υπεροχή έναντι των υπολείπων που δεν ασχολούνται με την τεχνική ανάλυση, που δεν ξέρουν σωστά να διαβάζουν τεχνική ανάλυση, γιατί αυτό είναι και το πιο διαδεδομένο. Έτσι. Αν ο άλλος έχει μάθει τεχνική ανάλυση σπασμωδικά. Ναι, γιατί είναι πολύ συνήθες. Μπαίνεις, ας πούμε, στο ίντερνετ, διαβάζεις εκεί μια στρατηγική, λες, ωραία, ξέρω αυτή τη στρατηγική, θα την εφαρμόσω, θα κερδίσω. Δεν δουλεύει έτσι η τεχνική ανάλυση. Έτσι. Πρέπει να γνωρίζεις ένα σύνολο στρατηγικό, όπως όλες τις τέχνες. Πρέπει να γνωρίζεις τη μεγαλύτερη εικόνα, να έχεις την ψυχολογία τη σωστή, το σωστό το mentality και από εκεί και πέρα να βάλεις τις σωστές επενδύσεις και τα σωστά στοιχήματα, έτσι ώστε οι πιθανότητες πάντα να είναι υπέρ σου. Ακριβώς. Με αυτά και με αυτά, εντάξει, νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος. Παρουσιάζουμε και εδώ και στην πραγματικότητα κάποια πλατφόρμα η οποία έχει και αυτή το διάγραμμα των τιμών. Έτσι, δηλαδή αυτά που δείξαμε στο χαρτί ουσιαστικά υπάρχουν σε όλες τις πλατφόρμες. Συναλλαγών, όπως και στην πλατφόρμα της Bullbinder προφανώς υπάρχει αυτή η επιλογή. Νομίζω ότι το καλύτερο έτσι, συνέχεια στην εισαγωγή που κάναμε, έτσι για όποιον παρακολουθεί, είναι να μπει στην πλατφόρμα από μόνος του, πλέον αυτά που είπαμε, έτσι να ξανακούσει το σεμινάριο με κάποια κομμάτια. Με χαρά βεβαίως να ρωτήσει είτε εμάς είτε το live support της Bullbinder για οποιαδήποτε απορία έχει πάνω σε αυτό που είπαμε ή πάνω στην πλατφόρμα και στη λειτουργία της. Να ανοίξει προφανώς και κάποιο demo λογαριασμό και να δει αυτά που είπαμε, αν συμφωνεί, αν διαφωνεί. Στείλτε μας και στο Facebook οποιαδήποτε απορία έχετε. Με μεγάλη χαρά και οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε να δούμε, να το συζητήσουμε, να δούμε τι προκύπτει. Γιατί ξέρετε και η μαγεία του επενδυτή, του trader είναι ότι δημιουργεί τη δικιά του επαγγελματικό τρόπο προσέγγισης. Αν μιλάμε προφανώς για επαγγελματισμό και δεν μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Δηλαδή, ανάλογα το προφίλ του, ανάλογα τις ανάγκες του, ανάλογα τις δυνατότητες του, χρησιμοποιεί τα εργαλεία, χρησιμοποιεί τον χρόνο του με τέτοιο τρόπο. Σήμερα εγώ που ξέρεις πάντα πώς το έβλεπα το χρηματιστήριο και θα σου πω έτσι σαν επαγγελματίας και σαν ιδιώτης επενδυτής. Το έβλεπα σαν ένα παιχνίδι, πώς είναι ας πούμε, το σκάκι, το τάβλι ή τα χαρτιά, ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί όταν παίζεις σκάκι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ο βασιλιάς πάει έτσι, ο πύργος πάει έτσι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τους κανόνες του συγκεκριμένου παιχνιδιού τους φτιάχνει ο καθένας μόνος του. Δηλαδή στείνεις ουσιαστικά ένα παιχνίδι βάσει τα δικά σου μέτρα. Ο καθένας στείνει τους κανόνες του παιχνιδιού του οποίου θέλει να παίξει. Και από εκεί και πέρα το χρηματιστήριο εξυπηρετεί το σκοπό τον οποίο εσύ έστησες. Πολύ ωραίο αυτό και όπως λένε και οι παλιοί, ο αντίπαλος ενός οποιοδήποτε trader είναι ο ίδιος του. Ο ίδιος του αυτός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές φορές όταν έχουμε κακή ψυχολογία ή όταν έχουμε πανικό ή όταν έχουμε οποιαδήποτε ψυχολογική εσωτερική διαμάχη, συνήθως παίρνουμε και τις λάθος αποφάσεις ή τέλος πάντων δεν παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Και η ψυχολογία είναι ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο είναι ένα, νομίζω πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον ένα ή τουλάχιστον δύο σεμινάρια πάνω στο θέμα της ψυχολογίας του trader και την ψυχολογία της επενδύσεως γενικότερα. Δηλαδή σε τι state of mind πρέπει να είσαι και πώς πρέπει να παίρνεις τις αποφάσεις σου. Επομένως, να κλείνουμε σιγά σιγά, να συνοψίσουμε πρώτα ότι αναφερθήκαμε στο επενδυτικό προϊόν το οποίο λέγεται Binary Options. Είδαμε κάποια χαρακτηριστικά του Binary Options, είδαμε ότι το σημαντικότερο του είναι η ασφάλεια και η απλότητα, εξηγήσαμε. Είδαμε μια πλατφόρμα συναλλαγών που εξειδικεύεται σε Binary Options, της Bull Binary, η οποία είναι πιστοποιημένη, είναι σημαντικό αυτό για κάποιον πολύ που σημαντικό. Στην αγορά. Σας ξαναλέμε ότι η αίσθησή μας ήταν αρκετά θετική και από το κομμάτι της ίδιας πλατφόρμας, αλλά και από το κομμάτι του back office, δηλαδή της υποστήριξης που η ίδια η εταιρεία προσφέρει
είτε από την πλευρά της πληροφορίας, του σεμιναρίου που η ίδια είναι και τα σεμινάρια αυτά που οργανώνει, δηλαδή είναι ένα initiative πολύ σημαντικό. Ακριβώς, όπως και στο κομμάτι των διατραπεζικών στεγάμων της κατάθεσης ανάλυτη, δηλαδή εκτός από την ασφάλεια, εντάξει, δεν τίθεται το θέμα, είναι και η απλότητα, σου κάνει τόσο απλή τη ζωή, που ουσιαστικά δεν έχεις να ασχοληθεί με τίποτα άλλο από της αγοράς. Στη σημερινή εποχή αυτό ζητάει νομίζω και ο κάθε επενδυτής, έτσι, δηλαδή ένα όχημα για να επενδύσει απλό, μια πλατφόρμα η οποία παρέχει τα πάντα χωρίς να τον κουράζει και ένα support, μια υποστήριξη η οποία πάλι θα του λύνει τα χέρια στα δύσκολα ζητήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να επικεντρωθείς καθαρά στο θέμα της επενδύσεως. Ναι, εδώ πέρα θέλω να αφήνω μια προσφορά, τα παιδιά της Bull Banner, οι οποίοι εντάξει πέρα όλων είναι και φίλοι, μας κάνανε μια προσφορά όσον αφορά αυτό το σεμινάριο και την AIT. Αυτό που ουσιαστικά έχει κάνει εδώ πέρα η Bull Banner, το οποίο είναι φοβερό, έτσι. Είναι φοβερό, εγώ το ξαναπεί αυτό κάπου. Ανάλογα με το ποσό της κατάθεσής σου, σου δίνει αυτό που λέμε το ακόμα μία ευκαιρία. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό, έχω χάσει εγώ, έπαιξα, δεν μου βγήκανε τα πράγματα έτσι όπως ήθελα, εντάξει, τυχαίνει και αυτό, έτσι, έχασα κάποια λεφτά κτλ. Η Bull Banner μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσουμε. Δηλαδή, να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Και όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, και μια τρίτη ευκαιρία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έτσι. Και ανάλογα το ποσό της κατάθεσης, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, εάν έχουμε καταθέσει από 100 έως 249 ευρώ, έχουμε άλλες δύο ευκαιρίες των 10 ευρώ, δηλαδή άλλα 20 ευρώ ουσιαστικά χάρισμα. Ναι, έτσι. Το 20% είναι 20 ευρώ, είναι 20%. Είναι 20% πάνω στα λεφτά μας, δηλαδή αυτό είναι απόδοση από μόνο του, έτσι. Και όσο ανεβαίνουν τα ποσά, δηλαδή, άμα πάμε στην περίπτωση των 1000+ ευρώ, έτσι, όπου είναι μια λογική κατάθεση, παίρνω 10 ευκαιρίες των 50 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε ότι το μισό ποσό. Ναι, και δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα δίνει και πώς θα δίνει. Γιατί άλλο να σου τα δώσει και να βάλεις ένα στοίχημα και να τα χάσεις, και άλλο να σου δώσει και δεύτερη ευκαιρία να βάλεις ένα δεύτερο στοίχημα και τρίτη και 10 ευκαιρίες. Έτσι, δηλαδή, δεν το συζητώ, αυτό είναι φοβερό. Αυτό για να το διεκδικήσετε θα πρέπει να, αφού κάνετε την κατάθεσή σας, να στείλετε ένα email στο support της Bull Binary. Με θέμα βασικές αρχές τεχνικής ανάλυσης αδιαγραφικά δικαιώματα, δηλαδή τον τίτλο του σημερινού σεμιναρίου. Νομίζω ότι άμα απλά βάλετε κιόλας AIT Academy of Investment Trading, πάλι θα δουλέψει. Ναι. Νομίζω πρέπει να πούμε να το πάρουμε κι εμείς αυτό, Σίμω. Υπέροχα. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσουμε περαιτέρω. Χαρήκαμε πάρα πολύ όσοι μας παρακολουθήσανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Μπορείτε να μπαίνετε και στο... Ο κύριος Μαυρόπουλος έχει κάνει μια ερώτηση. Και στο Facebook, όπως αναφέραμε, το AIT ACAD. Ναι, AIT ACAD. AIT, Academy of Investment and Trading, παρέχουμε καθημερινά reports, παρέχουμε βιντεάκια, παρέχουμε αναλύσεις, παρέχουμε σεμινάρια, webinars, one-to-one personal training, όλα αυτά υπάρχουν εκεί πέρα. Προχωρώντας θα δούμε και το site μας, το οποίο πλέον θα είναι ένα υπερεξελιγμένο εργαλείο. Είναι υποκατασκευή το site μας. Βεβαίως, αν πάνε όλα καλά πρώτα Θεός και υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να μπορούμε να συνδέουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες όλων των επενδυτών σε ένα σημείο, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κάποια άκρη και να είμαστε ανταγωνιστικοί στις αγορές και στα trading που κάνουμε. Να δούμε λίγο τις ερωτήσεις. Βλέπω εδώ ο κύριος Μαυρόπουλος έχει κάνει μια ερώτηση και λέει ότι το θέμα είναι ότι έχει και περιορισμό στο κέρδος. Σωστό, σωστό. Ναι, κύριε Μαυρόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως έχει περιορισμό στο κέρδος. Τα πάντα έχουν περιορισμό στο κέρδος. Θα μπορούσε να είναι απεριόριστη το κέρδος. Ναι, εννοείται ότι απεριόριστο κέρδος έχει μια μετοχή ή ένα future. Και πάλι όμως κάποια στιγμή θα το κλείσεις. Κάποια στιγμή θα λήξει. Δεν θα το κρατήσεις απεριόριστα. Και πάλι σε αυτές τις περιπτώσεις 80% απόδοση δεν ξέρω. Σύμφωνα ποιο προϊόν προσφέρει. Το όλο θέμα είναι. Στο κομμάτι της απόδοσης, κοιτάμε βέβαια την απόδοση, αλλά αυτό που λένε και οι χρηματιστές της Νέας Υόρκης, που το έχουν σαν ρητό, είναι ότι τίποτε δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή, σαφώς, από τη στιγμή που θα επιλέξω, γιατί είναι η επιλογή μου να κινηθώ με binary options, να λέμε δηλαδή το επενδυτικό όχημα των binary options, είναι επιλογή μου να κινηθώ σε μετοχή, είναι επιλογή μου να κινηθώ σε futures,
τα οποία το κάθε ένα επενδυτικό όχημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μία μετοχή μπορεί να κινείται αργά, η οποία όμως θέλει πολύ μεγάλο αρχικό κεφάλαιο, γιατί δεν έχει καμία μόχλευση, καμία μόχλη μόχλευση. Δηλαδή, η νομιστική αξία είναι ακριβώς το ποσό που ζητείτε για να την αγοράσετε τη μετοχή. Θα τα εξηγήσουμε αυτά. Θέλω να πω ότι το 80% προσωπική μου καθαρή άποψη, έτσι, δεν ξέρω βεβαίως υπάρχουν αποδόσεις ανάλογα με το τι επενδύεις, είναι μια απόδοση η οποία αν δεν μπορεί να την καλέσει ακριβώς περιορισμό, ας πούμε. Σίγουρα είναι συγκεκριμένη. Ναι, επί του πρακτέως, γιατί έχεις πολύ πρακτική προσέγγιση σε αυτό που συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι σχεδόν αδύνατο, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει τέτοιες κινήσεις ούτε σαν επαγγελματίας από ανθρώπους, είτε κι εγώ. Ή με χαρτιά τα οποία έχουν το αντίστοιχο ρίσκο, έτσι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα ρίσκο ή μετοχή να καταστραφεί μέσα σε 10 λεπτά και να σε πάρει μαζί. Δεν έχω δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κρατήθηκαν σε μια θέση βγάζοντας το 80%. Από την άλλη, και το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, ότι η ψυχολογία του trader συνήθως είναι να κρατάει τη ζημιά. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, και να παίρνει γρήγορα τα κέρδη. Να παίρνει γρήγορα τα κέρδη. Βεβαίως έχουν περιορισμένο ρίσκο. Δεν είναι ακριβώς η λέξη περιορισμένο. Είναι η λέξη προκαθορισμένο. Δηλαδή ξέρεις ότι πας να κερδίσεις ένα συγκεκριμένο ποσό. Είτε γίνει έτσι, είτε γίνει αλλιώς. Και προσέξτε, δεν περιμένω από το ευρώ-δολάριο και το χρυσό ή οποιοδήποτε προϊόν εγώ επέλεξα να κινηθεί συν 80%. Εγώ απλά μπορώ και με μια κίνηση μισού τα κάτω πάνω του οποιοδήποτε προϊόντος επέλεξα. Να πάρω 80%. Ακριβώς. Και όπως ξαναείπαμε, τίποτε δεν είναι δωρεάν, υπό την έννοια ότι αφού επιλέγω το binary option, δηλαδή επιλέγω την ασφάλεια, ότι ξέρω ότι αυτό το πόσο θα επενδύσω, είτε η αγορά κινηθεί ανωδικά, είτε η αγορά κινηθεί έντονα ανωδικά, είτε και το χειρότερο, ειδικά για την ψυχολογία μας, να κινηθεί πρώτα κατά μας και μετά υπέρ μας. Που είναι η κλασική περίπτωση. Είναι η κλασική περίπτωση που χτυπάω το στόπ και μετά βλέπω την κίνηση να πηγαίνει τελικά υπέρ μου για να τρελαίνομαι. Σε αυτήν την περίπτωση αυτό εγώ τα αποφεύγω αυτά. Αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή θέμα περιορισμού. Και εμείς στην αρχή το σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένας περιορισμός. Δεν είναι ακριβώς περιορισμός, είναι προκαθορισμένο το κέρδος. Άρα σε βάζει κάποια πλαίσια αυτή τη απλοϊκότητα που έχει το ίδιο το προϊόν, αυτή είναι και ο ορισμός του προϊόντος, να σε βάζει σε ένα μοτίβο ότι εγώ πάω να κερδίσω αυτά, πάω να χάσω αυτά σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Νομίζω, δεν ξέρω αν το καλύψαμε τον κύριο Μαυρόπουλο, μας ρωτάει κάτι για το bitcoin, να μου θα πει. Αυτή την ερώτηση νομίζω δεν την ξέρουμε, ναι, την απάντηση εμείς. Πολύ εύκολα μπορεί να επισκεφτεί την Bull Banner, είτε μέσα από το support της να ανακαλυφθεί από αυτή την ερώτηση, είτε μέσω της πλατφόρμας της demo, κατευθείαν να δει ο ίδιος αν υπάρχουν τα προϊόντα τα οποία αποζητάει ή όχι, έτσι. Ναι. Στο facebook είμαστε AIT, ACAD. Από το Academy, έτσι. Είναι καινούρια η σελίδα, η προσπάθεια είναι καινούρια, οπότε ακόμα ίσως να μην μας βγάζει ψηλά. Να το γράψουμε. Μπορεί να μας φάξετε και η Bull Binary έχει τα στοιχεία μας. Βεβαίως και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε και το site, οπότε θα λαμβάνει και τις ενημερώσεις που πρέπει και μέσω email και μέσω μηνυμάτων και μέσω... Ναι, και εδώ πέρα μπορούμε κάποιο email, αν θέλετε, για να σας στέλνουμε τα monitor report και αυτά, με μεγάλη χαρά, αν θέλετε κατευθείαν να μας το δώσετε, θα σας βάλουμε στη λίστα. Είναι αυτό, idea card. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και που μας ακούσατε και για τις ερωτήσεις σας. Θα περιμένουμε στο Facebook σας, στο Facebook μας, τις, όχι μόνο τις απορίες σας και να γνωριστούμε και καλύτερα και να αρχίσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά πάνω στις αγορές. Βεβαίως. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, έτσι, μέχρι το επόμενο σεμινάριο, το οποίο θα είναι και πολύ σύντομο από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.